Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως βλέπετε από τον τίτλο του σημερινού βίντεο, μιλάμε ακόμη για μια περίπτωση κατά φαντασίαν έρωτος ή κατά φαντασίαν αγάπης. Όταν νομίζεις ότι ακόμη αγαπάς τον πρώην. Γράφει η φίλη. Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Ήθελα να σου στείλω τα παρακάτω και να με καθοδηγήσεις. Είμαι παντρεμένη εδώ και 10 χρόνια με τον ενδιαστάσει σύζυγό μου. Έχουμε 2 παιδιά. Το ένα παιδί είναι νήπιο και το άλλο βρέφος. Ήμασταν 2 χρόνια μαζί πριν παντρευτούμε. Εμένα ο πρώτος μου και ήμουν τρομερά ερωτευμένη. Ήταν η πρώτη σχέση που έκανε δηλαδή η φίλη και λέει και τρομερά ερωτευμένη. Δεν λέει ήμουν, άρα νομίζει πως ακόμη είναι. Αποφασίζουμε να παντρευτούμε. Ήξερα πως είχε νευρικό χαρακτήρα, κόκκινη, τεράστια σημαία. Αλλά όσα ακολούθησαν δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Ίσως δεν μπορούσες να τα φανταστείς επειδή ήταν ο πρώην σου, ο πρώτος σου, ο πρώην σου και επειδή δεν είχες εμπειρία από σχέσεις και δεν είχες και την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση ώστε να καταλαβαίνεις τις κόκκινες σημαίες, να τις αντιμετωπίζεις και να βλέπεις το μήνυμα, να ακούς το μήνυμα που σου στέλνουν οι κόκκινες σημαίες. Όταν παντρευτήκαμε, εγώ ήμουν 25 και αυτός 30. Στα χρόνια του γάμου μας είχε πολύ σοβαρά ξεσπάσματα θυμού. Έσπαγε πράγματα, μου φώναζε, με έβριζε, ακόμη και την τηλεόραση πέταξε και έσπισε. Αυτό το να σπάει κάποιος πράγματα και το να βρίζει καθιστά οπωσδήποτε βία, ακόμη και αν δεν σε χτυπήσει εσένα τον ίδιο σωματικά. Σε πολλά από αυτά ήταν μπροστά και το μικρό μας το παιδί, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αντέγραφε τη συμπεριφορά του. Κάναμε και δεύτερο μωρό, αν και η ερωτική μας ζωή γενικά ήταν απειροελάχιστη. Όταν η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού είναι απειροελάχιστη, σημαίνει κάτι πάει πάρα πολύ χι. Άλλη μια τεράστια κόκκινη σημαία. Τεράστια κόκκινη σημαία. Έφυγα από το σπίτι με τα παιδιά, γιατί σε διαφωνία με τον πατέρα μου έσπασε τραπέζια, πάλι σπάει πράγματα, και φέρθηκε απαράδεκτα σε όλο μου το σόι. Έφυγα όμως ένα μήνα μετά. Του έδωσα περιθώριο να κάνει κάτι. Του ζήτησα να πάει σε ψυχολόγο για να μάθει να διαχειρίζεται το θυμό του. Άργησες να του το ζητήσεις. Δέχθηκε να πάμε μόνο σε σύμβουλο γάμου. Δεν μπορώ να πω πως μας βοήθησε, γιατί η σύμβουλος εν μέρη δικαιολόγησε τη βία που άσκησε, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ πως προκλήθηκε και αντέδρασε. Οποιαδήποτε πρόκληση και να έχεις, η βία είναι απαραδεκτή. Απαράδεκτη. Τώρα, αν ο σύμβουλος γάμου δεν είναι ψυχολόγος, εκεί υπάρχει θέμα. Υπάρχουν ψυχολόγοι που κάνουν συμβουλευτική ζευγαριών και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ψυχολόγοι που βάζουν τον τίτλο σύμβουλος γάμου. Μάλλον δεν ήταν ψυχολόγος η κοπέλα. Εγώ μετά από αυτό το επεισόδιο ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να σταθώ στα πόδια μου και να σηκωθώ να φύγω και πολύ καλά έκανες. Όταν πήγα να του το πω πήγε να με πνίξει, απαναγία μου, δηλαδή βίασε όλο της το μεγαλείο. Ακολούθησα δικαστήρια, μου έκανε και αυτός μήνυση, γενικά πολύ άγριες καταστάσεις. Μένω πλέον με τα παιδιά στους γονείς μου, είμαστε πιο ήρεμοι και έχουμε μπει σε διαδικασία διαζυγίου. Εκ των υστέρων έμαθα πως με κεράτωνε από τον πρώτο χρόνο του γάμου μας. Τι άλλο έμεινε να μου κάνει, αναρωτιέμαι. Φυσικά δεν το παραδέχεται. Με μένα δεν κοιμόταν, αλλά με άλλες έκανε. Με μένα δεν έκανε σεξ, αλλά με άλλες έκανε. Νιώθω προδομένη, απογοητευμένη, θυμωμένη και πολλά άλλα. 12 χρόνια στα σκουπίδια από τη ζωή μου. Νιώθω πολύ δυνατή για τα παιδιά μου. Πρέπει να παλέψω και να τα καταφέρω. Ψάχνω και για δουλειά. Το θέμα μου είναι πως νιώθω ακόμη να τον αγαπάω. Τον σκέφτομαι και θα ήθελα πολύ να μην είχα γίνει όλα αυτά και να ήμασταν καλά. Να ήταν ο πρίγκιπας που ονειρευόμουν πριν το γάμο. Γιατί νιώθω έτσι? Δεν με αγαπάω καθόλου τελικά. Θέλω να είναι καλά. Ταυτόχρονα όμως θέλω να το δω να σέρνεται, να με παρακαλάει να γυρίσω και να με θέλει όσο δεν με ήθελε τόσα χρόνια. Γιατί με νοιάζει κάτι τέτοιο όμως? Ξέρω ότι έκανα το σωστό όταν έφυγα, αλλά γιατί να πονάω πόσο, τόσο? Μακάρι να μου απαντήσεις και να το κάνεις και vlog, σε ευχαριστώ. Και σου απαντάω και το κάνω και vlog, επειδή θεωρώ ότι αυτά που περιγράφεις τόσο εύγλωτα και τόσο γλαφυρά
είναι τα δεδομένα που συνθέτουν την προσωπικότητα του θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Είσαι συνεξαρτώμενη με αυτόν τον άνδρα. Όχι ήσουν, είσαι, ακόμη είσαι, επειδή νιώθεις λύπηση για αυτόν, νιώθεις έγνοια για αυτόν, επειδή νιώθεις πως τον αγαπάς, επειδή ζεις με τις φαντασιώσεις του τι ωραία να ήταν ο πρίγκιπας που ονειρευόμουν ότι ήταν πριν από το γάμο. Σε παρακαλώ πολύ φίλη, να το πάρεις αυτό το θέμα στη ψυχοθεραπεία σου, να το συζητήσεις με τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή που κάνεις ψυχοθεραπεία, ψυχολόγο ή ψυχοθεραπεύτρια και να πεις ότι έχω μιλήσει με άλλους ανθρώπους, μπορεί να πεις ότι μου έχει στείλει το mail και κάναμε το βίντεο και εισηγήθηκε η ψυχολόγος ότι μπορεί να έχω θέμα συνεξάρτησης για να το δουλέψετε ψυχοθεραπευτικά. Η συνεξάρτηση θεραπεύεται με την ψυχοθεραπεία και κάνεις πάρα πολύ καλά που εστιάζεσαι στη ψυχοθεραπεία. Έκανες πολύ καλά που έφυγες, κάνεις πολύ καλά που ψάχνεις για να βρεις δουλειά και που ψάχνεις να ξαναχτίσεις τη ζωή σου και τα συναισθήματα αυτά που νιώθεις για τον άνδρα σου δεν αποτελούν αγάπη, που αποτελούν ψυχοπαθολογικό δέσιμο. Το ίδιο ψυχοπαθολογικό δέσιμο που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ονομάζεται και σύνδρομο της Στοκχόλμης. Θυμίζω ότι η λέξη όρο σύνδρομο της Στοκχόλμης προήλθε από μια περίπτωση, ένα περιστατικό το οποίο έκανε τρομερή εντύπωση το 1973, αν θυμάμαι καλά. Δεν είμαι σίγουρη για τη χρονολογία, ένα λεπτό, να την κοιτάξει. Ένα λεπτό. Και ναι, σωστά το είχα πει. Το 1973 έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Ο όρος λέει, αυτός προήλθε μετά τη ληστεία που έγινε σε υποκατάστημα της τράπεζας Credit Banken στο Norrmalmstorg στην κεντρική Στοκχόλμη της Σουηδίας τον Αύγουστο του 1973. Δύο ένοπλοι άνδρες, η Γιάν Ερικ Όλσον και Κρακ Όλοφσον, εισέβαλαν σε αυτήν και απήγαγαν 4 υπαλλήλους της τράπεζάς τους. Ελίζαμπεθ Όλτγκρεν, Κριστίν Ένμαρκ, Μπιργκίτα Λούμπλαντ και τον Σβέν Σφάφστρομ για 6 μέρες σε θησαυροφυλάκιο της τράπεζας Βέρικες Credit Bank. Μετά τη σύλληψη των δραστών, οι όμοιροι προσπάθησαν να συλλέξουν χρήματα για να ενισχύσουν οικονομικά το δικαστικό αγώνα των απαγωγέων τους και αρνήθηκαν μάλιστα να καταθέσουν εναντίον τους. Αυτό το περιστατικό που έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη αποτέλεσε και το λόγο για το όνομα αυτής της συμπεριφοράς, το λεγόμενο σύνδρομο της Στοκχόλμης, το οποίο περιγράφει ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι αγαπούν και συμπονούν τους κακοποιητές τους. Γιατί οπωσδήποτε το να σε απαγάγουν και να σε κρατάνε όμοιρο για τόσες μέρες δεν είναι πράξη αγάπης, δεν είναι πράξη τρυφερότητας, αλλά είναι μια πράξη εγκληματική. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί ένιωθαν συμπάθεια προς τους απαγωγείς τους. Με τον ίδιο τρόπο, φιλενάδα, και εσύ νιώθεις συμπάθεια προς τον άνδρα σου, ο οποίος έχει κακοποιήσει με πολλούς τρόπους και με την λεκτική, ψυχική και σωματική βία που μας έχεις περιγράψει τόσο εύγλωπτα μέσα από το email σου και με τη συναισθηματική και ερωτική παραμέληση που σου έχει προκαλέσει, αλλά και με το γεγονός ότι προσπάθησε και προσπαθούσε να σε βγάλει τρελή και δεν παραδέχεται τις συμπεριφορές του. Το λες και μόνη σου, έμαθες ότι σε απατούσε, αλλά λες δεν πρόκειται να το παραδεχθεί ποτέ. Γιατί εσύ τώρα νιώθεις πως τον αγαπάς και νιώθεις ερωτευμένη μαζί του? Επειδή το μυαλό σου δεν είναι καλά. Όταν ένας άνθρωπος μπει σε μια κακοποιητική κατάσταση στην οποία επιδέχεται σαφώς και gaslighting, και υπενθυμίζω ότι gaslighting είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος επιβάλλει και υποβάλλει σε έναν άλλον άνθρωπο ότι είναι τρελός και ότι χρειάζεται βοήθεια και ότι η αντίληψη του δεν είναι πραγματική, όταν επιδέχεσαι λοιπόν gaslighting, τότε το μυαλό σου ξεκινάει και δεν λειτουργεί σωστά. Δεν αναλύει τα γεγονότα με ένα ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο. Το gaslighting, η συνεξάρτηση, η ψυχική κακοποίηση, η σωματική κακοποίηση, η λεκτική κακοποίηση πάνε μαζί. Ο άνδρας σου, ο ενδιαστάσεις σύζυγός σου, για λόγους που δεν σε αφορούν, δηλαδή δεν έχει να κάνει με σένα ο τρόπος που λειτουργούσε, σου συμπεριφερόταν και σου συνεχίζει να σου συμπεριφέρεται άσχημα. Αν δεν έφευγες από το σπίτι, θα συνέχιζε. Και λες κιόλας ότι και στα δικαστήρια έχετε πολύ άσχημες διαμάχες. Λοιπόν,
Διαφωνώ κάθετα, κάθετα με την άποψη του προσώπου που ονομάζεις οικογενειακό σύμβουλο, ότι η πρόκληση είναι αιτιολογία τέτοιων συμπεριφορών. Όσο και αν σε προκαλεί κάποιος, εάν είσαι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, εάν είσαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, θα βάλεις όρια, θα λήξεις εκείνη τη σχέση με τον άνθρωπο που είναι προκλητικός, αλλά δεν θα επισέλθεις σε τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Δεν φταίς εσύ για το γεγονός ότι ο άντρας σου σε μεταχειρίστηκε με τον τρόπο που σε μεταχειρίστηκε. Με την παραμονή σου σε αυτόν τον ψευδεπίγραφο γάμο, σε αυτόν τον so-called γάμο, τον ούτω καλούμενο γάμο, με την παραμονή σου σε αυτό, του έδωσες την ευκαιρία να συνεχίζει να σου συμπεριφέρεται άσχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν προκάλεσες όμως την άσχημη συμπεριφορά του. Το θύμα της ψυχικής κακοποίησης δεν προκαλεί την κακοποιητική συμπεριφορά του θήτη, απλώς την αποδέχεται και επειδή την αποδέχεται αυτή συνεχίζει να υφίσταται και συνεχίζει να υπάρχει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και καλή ψυχική υγεία δεν αποδέχεται την κακοποίηση. Για να αποδέχεται κάποιος την κακοποίηση πρέπει να έχει το ανάλογο mindset, την ανάλογη γνωστική και συναισθηματική συνθήκη, τη συνθήκη του ανθρώπου ο οποίος είναι θύμα. Ή χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του, ή εξηγεί τη συμπεριφορά του η θεωρία πίσω από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Η ψυχοθεραπεία είναι η βασιλικότερη οδός, ο βασιλικότερος δρόμος, ο καλύτερος δρόμος, μέσω του οποίου να ξεπεράσει κάποιος αυτή τη θυματοποιημένη λειτουργικότητα. Δεν λειτουργείς φυσιολογικά. Δεν είσαι τρελή, είσαι κακοποιημένη, είσαι ταλαιπωρημένη, είσαι προβληματισμένη, δεν είσαι καλά γιατί έχεις περάσει πολλά δύσκολα. Μπήκες νωρίς στη ζωή σου, στα 25 σου χρόνια, από τα 23 λες ότι είσαστε μαζί, η πρώτη σου ερωτική σχέση και έμαθες τις ερωτικές σχέσεις με αυτό τον δυσλειτουργικό και τον μη φυσιολογικό τρόπο. Ό,τι ξέρεις εσύ από σχέσεις είναι η σχέση σου με τον άνδρα σου, δεν ξέρεις τίποτε άλλο. Και αυτά που έμαθες δεν είναι υγιή και δεν είναι φυσιολογικά και πρέπει να τα ξεμάθεις. Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί και σαν ένα πρότυπο υγιούς συνδεσιμότητας ανάμεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, διαμέσου της οποίας θεραπευτικής σχέσης μαθαίνει ο θεραπευόμενος πώς είναι να τον αγαπάει κάποιος, πώς είναι να τον σέβεται κάποιος, πώς είναι να λειτουργεί υγιώς μαζί του κάποιος, να συνδέεται υγιώς μαζί του ένας άλλος άνθρωπος. Πολλές φορές αναφέρονται οι ψυχολόγοι, αναφερόμαστε οι ψυχολόγοι στη ψυχοθεραπεία ονομάζοντας την πληρωμένη φιλία. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όταν κάποιος κάνει ψυχοθεραπεία πληρώνει το αντίτιμο ανάλογα με το που κάνει ψυχοθεραπεία. Αν κάνει σε κάποιες από τις κρατικές δομές ένα πολύ μικρό αντίτιμο, αν κάνει στον ιδιωτικό τομέα ένα μεγαλύτερο αντίτιμο, πληρώνει το αντίτιμο ούτως ώστε να αγοράσει τις θεραπευτικές υπηρεσίες, που οι θεραπευτικές υπηρεσίες λειτουργούν, η ψυχοθεραπεία λειτουργεί και σαν μια πρότυπη συνδεσιμότητα, σαν μια φιλία φτιαγμένη ειδικά για να θεραπεύσει τη βασανισμένη και τραυματισμένη ψυχή του θεραπευόμενου. Άρα, εστιάσου στη ψυχοθεραπεία σου, πάρε το θέμα της συνεξάρτησης, που ίσως να το συζητάτε ήδη στη ψυχοθεραπεία σου, και το θέμα της ψυχολογίας του θύματος, που είμαι σίγουρη ότι είναι κάτι για το οποίο συζητάτε, απλώς ίσως έστειλες το email για να μας δώσεις την ευκαιρία να το συζητήσουμε και εδώ στο κανάλι. Και προσπάθησε, αγάπη μου, να εστιαστείς στο να φτιάξεις τον εαυτό σου, να συνέλθεις, να ξεφύγεις από αυτούς τους μη φυσιολογικούς τρόπους λειτουργίας και ανταπόκρισης. Δεν ήταν φυσιολογικό που ανέχτηκες όλα αυτά τα βία ξεσπάσματα. Δεν ήταν φυσιολογικό που άντεξες ένα ολόκληρο μήνα πρωτού φύγεις από το σπίτι. Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες κάτι κακό και κάτι λάθος επίτηδες, απλώς λέω ότι αυτά που μας περιγράφεις δείχνουν ότι οι αντιδράσεις σου ήταν αργές και τα αντανακλαστικά σου δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν λειτουργήσες άμεσα για να προστατεύσεις τα παιδιά σου και τον εαυτό σου από αυτή τη συμπεριφορά την επικίνδυνη, τη ψυχικά, συναισθηματικά αλλά και σωματικά επικίνδυνη. Δεν τον αγαπάς, αγάπη μου, τον πρώην άνδρα σου.
είσαι με ένα αρρωστημένο τρόπο συνδεδεμένη μαζί σου και πρέπει να το γιατρέψεις αυτό, να ιαθεί αυτό στην ψυχοθεραπεία. Κράτα γερά τον πούντο σου που λέμε στην Κύπρο, που σημαίνει στη δημοτική κράτα γερά στις απόψεις σου, κράτα γερά στην απόφαση σου να χωρίσεις, μην υποκύψεις στα συναισθήματα λύπησης που νιώθεις ή στη συνεξάρτηση, η οποία είναι μασκαρεμένη με τον μανδύα της αγάπης. Δεν είναι αγάπη αυτό που νιώθεις, είναι άρρωστο δέσιμο. Σε παρακαλώ πολύ, προστάτευσε τα παιδιά και τον εαυτό σου από μία επανασύνδεση, από μία επαναφορά αυτής της κατάστασης. Και ακόμη και οι ελπίδες που έχεις ή το daydreaming, η ονειροπόληση που κάνεις, ότι θα ήθελα να έρθει να με παρακαλά, θα ήθελα να γονατίσει μπροστά μου και να με παρακαλέσει να τον πάρω πίσω, και αυτά ακόμη είναι βλαβερά. Ο άνθρωπος αυτός δεν φαίνεται να έχει αυτογνωσία. Δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί την κατάστασή του και τη συνθήκη. Δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική πρόθεση να διορθωθεί και να εξελιχθεί ως άνθρωπος. Ακόμη και αν προσπαθήσει να σε τραβήξει πίσω προσποιούμενος ότι λυπάται, προσποιούμενος ότι έχει μετανιώσει, το να πας εσύ πίσω θα αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνο για εσένα και για τα παιδιά, για τα παιδιά και για εσένα. Ακριβώς επειδή έχετε και παιδιά, οφείλεις να είσαι εξαιρετικά προσεκτική ώστε να μην ξανακυλήσεις στη συνεξάρτηση με τον πρώην άνδρα σου. Σου στέλνω την αγάπη μου, σου στέλνω μια μεγάλη νοερή αγκαλιά. Έχουμε πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι με success stories, με ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων οι οποίοι κατάφεραν να σπάσουν τους δεσμούς, τους κακοποιητικούς δεσμούς και να απελευθερώσουν και το σώμα τους και την ψυχή τους και το μυαλό τους. Το χρωστάς αυτό κυρίως στα παιδιά σου και σε εσένα. Άστον να κάνει ό,τι θέλει. Άστον να λέει ό,τι θέλει. Άστον να λειτουργεί όπως θέλει. Εσένα κύριο μέλημά σου και κύρια προτεραιότητα σου να προστατεύσεις τα παιδιά και τον εαυτό σου, γιατί εσύ είσαι ο υπεύθυνος ενήλικας σε αυτή την περίπτωση. Εσύ είσαι το πρόσωπο το οποίο νιώθει την ευθύνη της μητρότητας και της γονεϊκότητας, και εσύ είσαι αυτή που πρέπει να κρατήσεις το μετερίζει, να μείνεις σταθερή στην απόφασή σου, να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τα παιδιά και τον εαυτό σου από αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Έχεις την αγάπη μου. Και μην αφήσεις την ψυχοθεραπεία σου. Μην την αφήσεις με τίποτα, μέχρι να σταματήσεις να νιώθεις έτσι, μέχρι να σταματήσεις να τον λυπάσαι, μέχρι να σταματήσεις να τον πονάς και μέχρι να σταθείς γερά στα πόδια σου. Σε φιλώ.